σε αυτόν τον αναγκαίο αγώνα που μας αξίζει, για αυτό που είναι αναγκαίο, για αυτό που δικαιούμαστε και δεν έχουμε, οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο ήταν, είναι και θα είναι μπροστά. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας παλεύουμε με τα καιρικά φαινόμενα να μην πεθαίνουμε, να μην μας σκοτώνει η κρατική αδιαφορία, να μην είμαστε το λάδι στη μηχανή του κέρδους των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και συμφερόντων. Στεκόμαστε απέναντι από τις πολιτικές και από εκείνους που τις εφάρμοσαν για την απελευθέρωση των συνδρομικών μεταφορών. Πολιτικές που έφεραν την ιδιωτικοποίηση, η ιδιωτικοποίηση τη διάλυση και η διάλυση τη τραγωδία. Δεν δίνουμε συγχωρό χάρτη σε εκείνους που τις υλοποίησαν, σε εκείνους που υλοποίησαν τη ιδιωτικοποίηση και συμβάλανε στη διάλυση. Δεν ξεχνάμε τι έλεγαν όταν πανηγύριζαν για αυτή. Συναδέλφες, συνάδελφοι, φίλοι, φίλες, νέοι και νέες, μια εβδομάδα μετά το τραγικό δυστύχημα είμαστε δυστυχώς στο ίδιο έργο θεατές. Καθημερινά βλέπουμε να αλληλοκατηγορούνται οι ανεύθυνοι υπεύθυνοι και να μεταφέρουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον και τελικά, πολύ βολικά, να μην φταίει κανένας παρά μόνο ο ένας. Δώσανε μέρες ολόκληρες τώρα όλο τον απαραίτητο και αναγκαίο χρόνο για να έχουν την ευχέρεια στο Υπουργείο, στον ΟΣΕ, στους ηλεκτρικούς φορείς και στις εταιρείες να προετοιμαστούν ανάλογα. Νομίζω ότι καταλαβαινόμαστε. Το πόρισμα, η έρευνα και η διαπίστωση θα γίνει όταν καθαριστούν τα συντρίμια και πληθούν τα αίματα των νεκρών μας. Μας προκαλεί αλγιενή εντύπωση, αηδία και οργή τα όσα ακούμε από το στόμα τόσων άθλιων πολιτικών και δημοσιογράφων που δεν σέβονται τίποτα, που σκυλεύουν πάνω στους νεκρούς με απίθανη ξετσιποσιά. Μιλάνε ακόμα με έναν απίστευτο κινησμό για τις αναγκαίες θυσίες των ανθρώπων για να συγκινηθούν όσοι υπονομεύουν τη ζωή μας, όσοι στερούν τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών μας. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, δεν πρέπει να αφήσουμε όλους αυτούς πολιτικά ατιμόρυτους. Παλεύουμε και διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Θέλουμε εργασία με ασφάλεια. Θέλουμε ζωή με ασφάλεια. Θέλουμε να αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για να έχουμε φθηνές, σύγχρονες και ποιοτικές ασφαλείς μεταφορές για το λαό και τους εργαζόμενους. Διεκδικούμε να παρθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα τόσο στην υποδομή, τόσο στη συντήρηση του τροχαίου υλικού, αλλά και την κυκλοφορία. Για να μπορούν την επόμενη μέρα τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιβάτες να μπορούν και να εργάζονται και να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Ενωμένοι όλοι μαζί, συνεχίζουμε.